Η γυναίκα αυτή έφυγε από τον καημό της. Τη στενοχώρια της που βρέθηκε στο δρόμο στα γεράματα δίχως να έχει εξασφαλίσει ένα κεραμίδι για το παιδί της. Η κυρία Κέντι πριν από μια δεκαετία πήρε τη λάθος απόφαση. Παρότι τότε όλα φάνταζαν ιδανικά. Η μητέρα μου εργαζόταν. Και όσο εργαζόταν, δεν χρώσταγε ένα σέντ. Δεν χρώσταγε σε κανένα. Όλοι την αγαπούσαν. Όλους τη βοηθούσε. Και έβαλε και δικά της χρήματα. Πήρε ένα δάνειο στεγαστικό και στον δώσανε ευχαρίστως με ανοιχτές τις πόρτες. Από 80-90 χιλιάρικα. Και πάρε 77 τετραγωνικά να σπιτάξει το ναυτικό. Η μητέρα του κυρίου Χρήστου, που μιλά αποκλειστικά στο Live News, επί 15 χρόνια δούλευε ένα περίπτερο στην Καλαμάτα που νίκιαζε. Ήξερε πόσα έβγαζε και είχε ένα κομπόδεμα στην άκρη. Τίποτα όμως δεν έγινε όπως τα υπολόγισε. Έφτασε στιγμή όμως κάποια στιγμή που έχασε το περίπτερο, διότι τον νίκιαζε το περίπτερο, μητέρα μου. Πέθαναν οι ιδιοκτήτες και οι άδειες χαθήκανε. Το δάνειο αφού το χασοπήρικαν, τι να πλήρωνε μετά. Δεν είχε λεφτά, δεν μπορούσε μετά να αποπληρώσει και τις δόσεις. Στεναχωρήθηκε. Η τράπεζα έκανε ηλεκτρονικά τον πληστηριασμό. Την παρενοχλούσε, θα σας βάλουμε διαβιέως. Η τράπεζα ανέδωτη πουθενά. Της κάνανε ψυχολογικό πόλεμο. Το σπίτι το έχασε. Δεν μπόρεσε να πληρώσει τις δόσεις. Η κυρία Κέτη χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά, έβλεπε τη ζωή της να καταραίει. Τους τελευταίους 6 μήνες ζούσε με ένα επίδομα 347 ευρώ και με αυτά τα χρήματα πλέον έπρεπε να βρει ένα άλλο σπίτι να νοικιάσει για να ζήσει. Είχαμε στείλει υπόνοιμα την τράπεζα να δεχτεί μια παράταση, το δέχτηκε, το χάσε, εντάξει, το χάσε, να φύγει να νοικιάσει άλλο σπίτι. Δεν δεχτήκανε, να σας πληρώσουμε νίκιο. Δεν δεχτήκανε. Δεν είναι υποχρεωμένοι, μου είπανε. Δεν βρίσκαμε και σπίτι, δεν ήμασταν και 147 ευρώ το τελευταίο εξάμηνο, πήρε μητέρα μου που θα βγάλω εγώ το χαρτιά. Ανασφάλιση των υπερελίκων, σύνταξη, επίδομα αυτό, 347 ευρώ. Τι να πληρώσει να βρει, ποιο νίκιο να βρει, το ρεύμα να πληρώσει. Σύμφωνα με το γιο της, το χτύπημα της μοίρας ήταν πολύ δυνατό για να το αντέξει. Όταν η πόρτα του σπιτιού που είχε αγοράσει με το δάνειο έκλεισε πίσω της, η 70χρονη γυναίκα λύγησε. Τρεις μέρες μετά έσβησε στο νοσοκομείο. Η γυναίκα έφυγε 15 Φλεβάρι, βρήκαμε σπίτι. Και με το που φτάσαμε στο άλλο σπίτι 20 χιλιόμετρα μακριά, βρήκαμε από την Καλαμάτα, σε μια ερημιά. Σε τρεις μέρες στεναχωρήθηκε και είπε: αυτό ήταν με το που βγήκε από το σπίτι το παλιό, και έφτασε στο καινούριο. Έπεσε, δεν μπορούσε να περπατήσει, περάσανε εγκεφαλικά, θέλω να πεθάνω, μου έλεγε. Αυτό ήταν και πέθανε στο νοσοκομείο. Παρασκευή βράδυ πήγα στο νοσοκομείο, Σαββάτο 19 Φλεβάρι πέθανε το πρωί. Ο θάνατος της 70χρονης γυναίκας έχει βυθίσει στο πένθος τα μέλη της οικογένειάς της που αδυνατούν να δεχτούν τον άδικο χαμό της. Τόσο κρίμα και τόσο άδικο. Ο Θέμης Κανελόπουλος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτό το ρεπορτάζ. Είναι κοντά μας και έχει κοντά του και το γιο της γυναίκας. Τον καλησπέριζω και τον ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Γεια σου, Θέμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε έξω από την οικία της αδικοχαμένης γυναίκας. Αύριο στις 4 είναι το τελευταίο αντίο. Τα φώτα είναι ανοιχτά στον πρώτο όροφο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα. Αυτά εδώ είναι τα κλειδιά. Τα κλειδιά που οδηγούσαν στο σπίτι. Αυτά τα κλειδιά, όπως μας επισημαίνει ο κύριος Χρήστος, αύριο θα τα παραδώσει στην τελευταία κατοικία της μητέρας του. Και μπορεί να μας πει περισσότερα για όλο αυτό το δράμα που έζησε και κυρίαρχα για την πίεση που ασκήθηκε. Καλησπέρα σας. Κύριε Χρήστο, πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά συλληπιτήριά μας. Καταλαβαίνω τον πόνο της απώλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καταλαβαίνω δύο φορές την αδικία που αισθάνεστε, γιατί χάθηκε η μητέρα σας. Και αυτό που λες ότι δεν πρέπει, δεν μπορείς να το χωνέψεις. Τι να κάνουμε. Αυτά τα κλειδιά, κύριε Ευαγγελάτο, ήταν της μητέρας μου. Και στη μητέρα μου ανήκουνε. Θα τα ρίξω μες στο μνήμα. Αυτό καταλαβαίνετε. Τι να πω τώρα και τι να ρωτήσεις και τι να πει ο άνθρωπος. Και μια γυναίκα που, πώς θα το πω, από την αξιοπρέπειά της έφυγε και από την ευαισθησία της και άκουγα που λέγατε ότι βοηθούσε όλο τον κόσμο, άνθρωπος της κοινωνίας. Μάλιστα. Δεν χρωστούσε σε κανέναν, κύριε Ευαγγελάτου. Δραχμή σε κανέναν, ούτε στο δημόσιο, ούτε σε φορεία. Πώς να όμως να τα απεξέλθει μετά, αφού χάθηκε η άδεια του περιπτέρου, τι να πληρώσει. Ζούσε 4-5 χρόνια μετά από το 11, δηλαδή το 11 το έχασε το περίπτερο, 2011. Τα μνημόνια πληρώνουμε ακόμα. Δίχως λεφτά. Καταλάβουμε. Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ τους έβγαλα τα λεφτά. Τι να πω.
Να πω ότι είναι, δεν είναι η μόνη περίπτωση, το είπαμε και χθες, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση συγκλονίζει, γιατί ήταν μια γυναίκα που την υπεραγαπούσαν όλοι, την γνώριζαν, ξέραν την προσπάθεια που έκανε για να παραμείνει έτσι περήφανη, ψύχρεμη, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Προσπάθησαν και ο γιος της και οι υπόλοιποι να έρθουν σε έναν συμβιβασμό, αλλά είπαμε είναι απρόσωπη η κατάσταση. Αυτό θέλω να μας πει ο κύριος Χρήστος περισσότερο. Εκεί με την τράπεζα υπήρχε κάποιο περιθώριο συνεννόησης, κάτι, κάποιος διακανονισμός, προτείνατε κάτι? Δεν υπήρχε ανέδωτη η κύριοι. Μας στέλνανε χαρτιά, μας ενοχλούσαν στο τηλέφωνο, θα βγάλουμε διαβιέως, αυτή την οδό θα ακολουθήσουμε. Τα γυρίσανε σε ιρλανδικά φαν. Εγώ το ξέρω προσωπικά γιατί τα είδα τα χαρτιά. Προσπαθήσατε να πληρώσετε μέχρι και ενίκιο, έτσι. Επιχειρήσαμε να συνεννοηθούμε με υπόμνημα στην τράπεζα και ζητήσαμε να πληρώσουμε και κάποιο ενίκιο μέχρι που να βρούμε σπίτι επιτέλους. Το είχε δεχτεί η μητέρα μου. Το έχασε, λέω. Και αλλά δώστε ένα διάστημα 6 μήνες ουσιαστικά. Μάλιστα. Δώστε τους, λέμε, ένα διάστημα να μπορέσουμε να βρούμε ένα άλλο σπίτι. Κύριε Χρήστο, εκεί συνεχίσανε το ψυχολογικό πόλεμο. Πόσα τετραγωνικά ήταν αυτό το σπίτι? Ναι. 77 τετραγωνικά. Μάλιστα. Πληστηριάς, αντικειμενική αξία 51 χιλιάρικα και το πληροδότησε η ίδια τράπεζα με 56. Και μιλάμε για ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της Καλαμάτας. Η τράπεζα ή το φάντα αυτό? Όχι, κύριε Βαγγελάτο. Η ίδια η τράπεζα. Τα γυρίσανε σε 3 ιρλανδικά φαντ. Αυτό και είναι το σοβαρό. Η ίδια η τράπεζα. Δεν βρέθηκε άλλο πλειοδότη. Γίνεται πληστηριασμό και το παίρνει η ίδια η τράπεζα. Είναι σοβαρό. Η ίδια η τράπεζα. Είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, μια ακόμα φορά τα συλληπιτήριά μας και να είναι καλά εκεί ψηλά και να έχετε την ευχή της.